Καλημέρα σας φίλοι, ξεκινάμε για τη νέα μας εξόρμηση. Είναι νησιωτικός ο προορισμός. Πρόκειται να συναντήσω έναν παλιό φίλο, πελάτη μου, ο οποίος έχει καταγωγή από την Αυστρία, αλλά μιλάει άπτεστα την ελληνική γλώσσα. Αυτός λοιπόν θα είναι και ο ξεναγός μας και θα πάμε εκεί με το σκάφος του. Μία όμορφη διαδρομή με πλωτά μέσα, όπως αρμόζει σε μια καλοκαιρινή εξόρμηση. Φυσικά, μέσα στο σκάφος θα προηγηθεί και μια κουβεντούλα η οποία θα έχει ενδιαφέρον για όλους τους χομπίστες. Και η έρευνα θα είναι πάντοτε η μεγάλη μας έκπληξη. Ένα νέο επεισόδιο της σειράς Led by Κυρίτσης, χαλαρό, καλοκαιρινό, στο οποίο θέλουμε να σας έχουμε μαζί μας. Φίλοι μου, ανεβήκαμε στο σκάφος. Είναι η ώρα 9.30 το πρωί. Είναι πανέμορφα εδώ. Καταπληκτικά βλέπετε αυτά τα πανέμορφα τυρκουάζ χρώματα. Και εδώ έχουμε και το φίλο μας, τον οικοδεσπότη μας. Ευχαριστούμε φίλε μου για την πρόσκλησή σου. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που σε βλέπω για ακόμα άλλη μια φορά. Πώς είσαι. Και θα έχουμε την ευκαιρία εδώ να πούμε πολλά όμορφα πράγματα, να περάσουμε πολύ όμορφα σήμερα, να είσαι πάντα καλά για αυτό το οποίο μας προσφέρεις και εμένα, αλλά και στους φίλους μας, οι οποίοι μας παρακολουθούν από το κανάλι. Μια διαφορετική μέρα. Okay. Μια καλοκαιρινή εξόρμηση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Προχωράμε. Καταπληκτικά. Έχω χαλαρώσει εδώ πάνω στο σκάφος του φίλου μου. Έχω ηρεμήσει. Έχω ηρεμήσει από όλα αυτά τα τηλέφωνα, την πίεση, τις ερωτήσεις, όλα αυτά τα οποία έτσι αντιμετωπίζουμε ο καθένας βέβαια στη δουλειά. Είμαι εδώ με τα εργαλεία. Δεν θα μπορούσα να μην έχω μαζί μου τον Θεό των Ανιχνευτών, Expedeus 2. Αλλά προτού ξεκινήσουμε με το σκάφος για να πάμε στο μέρος εκεί που θα κάνουμε την εξόρμησή μας, προτού βάλουμε τον Δία εδώ να ρίξει τους κεραυνούς του δηλαδή, θέλω και θα έχω την ευκαιρία να κάνω μια κουβεντούλα εδώ, μια συζήτηση με το φίλο μας για να πούμε κάποια πράγματα για το χόμπι και μετά προχωράμε. Πραγματικά δένει έτσι με την εποχή που διανύουμε τώρα που είναι καλοκαίρι μια εξόρμηση εδώ με πλωτά μέσα με το σκάφος σου. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω επειδή δέχτηκες να κάνουμε και μια συνέντευξη εδώ στον κόσμο τον οποίο μας βλέπει αυτή τη στιγμή από το κανάλι μας στο YouTube. Και φυσικά να σε ευχαριστήσω για την προτίμησή σου, ότι προτιμάς το κατάστημα Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης, προτιμάς XP, επιλέγεις Deus 2. Αλλά εύλογο ερώτημα, φίλε μου, Horst, λέω καλά το όνομα, Horst, είναι αυστριακό όνομα προφανώς. Συγχώρεσέ με, τα γερμανικά μου δεν είναι πολύ καλά. Όπως η ελληνικά μου είναι τόσο, δεν είναι τόσο καλή. Εσύ συνεννοείσαι άψογα, εγώ στη Γερμανία θα είχα πρόβλημα. Θα είχα πρόβλημα, θα ζητούσα τη βοήθεια σου. Είναι εύκολη γλώσσα, γιατί υπάρχουν παιδιά τόσο μικρά που μιλάνε γερμανικά, χωρίς δυσκολία. Ναι. Παιδιά από οικογένειες από άλλες χώρες, λες, που είναι στην Αυστρία. Πλάκα. Ναι. Είδα παιδιά τόσο μικρά, ναι, και στην Ελλάδα που μιλήσανε ελληνικά, λέω μπρο και εγώ. Α, οκ. Ωραία, έχεις μια πολύ όμορφη αίσθηση του χιούμορ. Είναι πραγματικά host you are, a sense of humor. Εύλογα λοιπόν, πώς ήρθες κοντά με αυτό το χόμπι με την ανίχνευση μετάλλων, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή, γιατί το ονειρεύτηκες να το κάνεις αυτό, τι αποτελέσματα είχες, πόσα χρόνια πίσω έγιναν αυτά, για πες μας. Κοίτα, στο 2000 που γυρίσαμε πίσω από την Ελλάδα, ναι, πάλι στην Ιταλία, το χόμπι
που μου πήρε, τότε ήμουνα σκούμπα ντάιβερ. Μάλιστα. Και λέω, ωραίο να δω τον ψάρι. Ναι. Αλλά που τον δω την δεύτερη φορά, μου αρέσει στο πιάτο. Ναι, ναι. Και έψαξα κάτι, το χόμπι μας, ναι. Με το ανεκτευτή μέταλλον. Ναι. Και τότε τα μηχανήματα, ναι. Ήταν διαφορετική. Ναι, ναι. Πιο πίσω η τεχνολογία. Είπανε ναι ή όχι. Δεν, ναι. Υπήρχε αυτή η τεχνολογία που σήμερα η ανάλυση, ο διαχωρισμός, σωστή. Όλα αυτά. Ακόμα με αυτό όμως μπορούσα στα λίμνη της Αυστρίας, ναι. Να κερδίζω πόσο μου έχει κοστίζει το χόμπι. Του έκανες απόσβεση δηλαδή. Πήρες έναν αδιάβροχο ανιχνευτή, ναι. Και έκανες έρευνα μέσα στη λίμνη, ναι. Και από όλα τα χαμένα αυτά τα αντικείμενα σου έφερε πίσω την αξία του μηχανήματος. Σωστό, σωστό. Φοβερό. Είχα ένα τορπίδο, ναι. Ένα μηχανάκι, ναι. Για κάτω, μάλιστα. Τις φιάλες, ναι. Το ανεκτευτή, ναι. Αυτά τότε δεν υπήρχε άλλο. Ναι. Δεν διάβασες τίποτα. Δεν ήταν digital, δεν είχε ενδείξεις, δεν είχε τίποτα. Σωστό. Και μου πήρε. 4 χρόνια αργότερα η ζωή άλλαξε και το άφησα. Και τώρα, ναι. Στο καρδιά πάντα ήτανε. Ναι. Το έψαξα. I looked to refine it. Ναι, το δούλευες μέσα στο μυαλό σου. Σωστό. Ότι θέλω να ανιχνευτεί, να συνεχίσω αυτό επειδή σου άρεσε σαν δραστηριότητα. Η σύζυγό μου λέει, ναι. Σου δίνω ένα budget. Ναι. Ένα, ναι. Μικρό budget. Πάντα όλοι αυτό το πρόβλημα έχουμε, όλοι αυτό το πρόβλημα. Είναι διεθνές το πρόβλημα, international problem. Okay. Έτσι. Okay. Και λέει, εντάξει, κάντο. Και από εκεί που θα πας στο ίντερνετ. Και έψαξα και έψαξα. Βρήκα εσάς γιατί. Γιατί με Q&A που μόνο εσείς κάνετε. Ερωτήσεις, απαντήσεις στα βίντεο. Σωστό. Βρήκα την αλήθεια, την σημερινή αλήθεια, ναι. Του θέμα. Ότι δεν είναι μόνο διαφήμιση, δεν είναι μόνο... Σωστό. Πώς να σπρώξεις κάτι, είναι να βοηθήσεις να μάθει αυτός που το αγοράζει, να ακούσεις τις ερωτήσεις του, σωστό. Να υποστήριξη που λέμε εμείς αυτό. Σας δίνω μια αναλογία να το κάνουμε λίγο διαφορετικό σήμερα. Ναι. Με το κότερο που αγοράζω πετρέλαιο. Ναι. Έχουμε στο λιμάνι, πάμε στην προβλήτα και έρχεται το φορτηγό με πετρέλαιο. Ναι. Και μου φωνάζει, λέει, κοίτα εδώ να διαβάζεις το ρολόι. Ναι. Για τα λίτρα που πληρώνεις. Ναι. Και εγώ, ναι. Πω, η αλήθεια, ναι. Δεν είναι το ρολόι. Ναι. Η αλήθεια είναι ο άνθρωπος πίσω από το ρολόι. Ναι, σε καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να διαβάζω. Αν εσύ είσαι αληθινός, αν πεις τα πράγματα όπως είναι, ναι. Μου φτάνει. Το ρολόι είναι μόνο η δικαιολογία. Πραγματικά, αν ο άνθρωπος δεν είναι σωστός, έχει τους τρόπους να κοροϊδέψει. Σωστό. Ακριβώς. Και αυτό βρήκα. Ρώτησες με το μικρό budget που είχα, γιατί μετά πέρασα στο πιο καλό μηχάνημα, γιατί αρχικά μιλάγαμε με τα μηνύματα, είχαμε... Καταλήξει για quest περισσότερο, για κάποιον ανιχνευτή quest. Αλλά μετά, ερχόμενος δηλαδή στην Ελλάδα, μου στέλνεις ένα μήνυμα και μου λες, αποφασίζω τελικά να πάω σε Expedeus 2. Γιατί αυτό. Γιατί αυτό. Τα πατέντα, το λέτε έτσι στα ελληνικά, πατέντα. Πατέντα, ναι. Ναι, τα, ναι. Πατέντα που έχει XP, κανένας άλλος θα έχει. Ναι. Χωρίς καλώδια. Ναι. Τα ακουστικά με το κόκαλο. Ναι, Bonfon. Το προϊόν που είναι για παραλία, για τα βουνά. Για οπουδήποτε. Για οπουδήποτε. Μάλιστα. Έχει αυτά τα ακουστικά τα οποία κάθονται εδώ δεξιά και αριστερά. Σωστή. Στην ουσία ακούμε από εδώ.
Δεν ακόμα από τα τύμπανα. Τα τύμπανα δεν κάνει μέσα στο νερό να έχουν οστικό κύμα, δεν κάνει να πιέζονται, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι μοναδικό, δεν το έχουν άλλες μάρκες. Άλλες μάρκες φοράς ακουστικά, δεν είναι σωστό. Ακουστικά έξω από το νερό, οκ. Okay. Μέσα στο νερό ακουστικά όμως αυτά είναι πρόβλημα. Ναι, μπορεί να είναι πρόβλημα. Αλλά και σαν μηχάνημα έχει και άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Ακούσα και σε ένα τελευταίο ραντεβού που είχες με φίλου σου. Ναι. Ο ένας ήξερε καλά τα προβλήματα με τα αυτά με ακουστικά. Ναι, στη συνέντευξη που κάναμε. Σωστό. Με κάποιον στην ομάδα Treasure Hunters, ο οποίος είναι δίτης. Είναι δίτης. Και... μας λέει αυτό δηλαδή από την εμπειρία του, γιατί είναι το σωστό αυτό. Σωστό. Ότι δεν κάνει μέσα στο νερό να έχουμε πίεση στα αυτιά, δεν κάνει να έχουμε τίποτα. Γιατί ήδη είναι πιεσμένα τα τύμπανα και το παραμικρό επιπλέον μπορεί να τα σπάσει. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Γιάννη, η άδεια από εσάς με τη βοήθειά σας πήρα την άδεια να τον έχω. Αυτό είναι ότι οποιοδήποτε μηχάνημα πουλάμε, βοηθάμε. Αν το θέλει ο πελάτης, μπορεί να κάνει μόνος του την αίτηση. Μπορεί να την κάνουμε και εμείς από το κατάστημα χωρίς χρέωση. Σωστά. Και φυσικά εσύ επέλεξες να το κάνουμε, γιατί είναι η γραφειοκρατία εδώ ελληνική, μπορεί λίγο να σε τρομάζει πώς θα κάνω, τι θα κάνω ακριβώς. Παγκόσμια. Παγκόσμια. Ναι. Παντού είναι δύσκολο αυτό. Αυτό που δεν βρεις είναι κάποιος που κοιτάει τον πελάτη έτσι. Χαίρομαι που ήρθε και η άδειά σου γρήγορα. Σωστό. Και μπορέσαμε και προχωρήσαμε και κάναμε και την άλλη την αίτηση για την άδεια χρήσης και ήρθε και αυτό και όλα έχουν γίνει σωστά. Κοίτα, μέχρι τώρα η ζωή με το στην θάλασσα είναι σου πάρει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Δεν έχω ακόμα εμπειρία να περάσω, δεν έχω ακόμα το χρόνο που εξηγήσω τα results. Ναι. Δεν πήρα ακόμα την άδεια και ακόμα με την βοήθειά σας μπορώ να πάρω, να ναι. Ψάχνω εδώ στην Ελλάδα. Το έχουμε φτιάξει αυτό. Όμως... Και τελικά σε σένα ήρθε και σχετικά γρήγορα. Ήρθε και σχετικά γρήγορα. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε πόσος ακριβώς θα είναι ο χρόνος. Μα είναι 2 μήνες, 3, οκ, 4, ανάλογα και παραπάνω. Αλλά εσένα ήρθε γρήγορα καλά. Έγινε πολύ καλά. Okay. Πάμε πίσω λίγο στο τι μπορεί να κάνει το προϊόν. Ναι. Πάλι μια αναλογία να το κάνουμε λίγο διαφορετικό. Έχω ένα ψαροτούφεγο. Ναι. Μικρό. Ναι. Κάνει νομίζω τα 3 μέτρα περίπου. Ναι, έχει το βεληνικές του 3 μέτρα. Ναι. Ωραία. Το ψάρι περάσει στα 5 μέτρα. Ναι. Στοχίζω. Ναι. Ποφ. Πήγε προς το ψάρι, αλλά ναι. Αυτός ήταν ακόμα 2 μέτρα. Ναι, ναι. Πιο εκεί. Βέβαια. Ο γιος μας, για το γιορτή μου, ναι. 2 χρόνια νωρίτερα έκανα 19 χρονών. Ναι. Γιατί στην τούρτα έγραψε 19. Ναι. Μετά η σύζυγό μου την γύρισε ναι. Και πηγαίνανε 61. Έτσι, ωραίο, μ' αρέσεις. Έχεις φοβερό χιούμορ. Και μου αγόρασε ένα ακριβό ψαροτούφεκο. Ψαροτούφεκο, okay. 85 πόντους. Μεγάλο. Και τώρα μπορώ να κάνω τα 5 μέτρα. Ο ψάρι όμως δεν έχει ακόμα μαθαίνει να περάσει εκεί που εγώ στοχίζω. Αυτό έχει να κάνει το εργαλείο καλό, η εμπειρία σου όμως... Σωστό, σωστό. Μέτρια. Σωστό. Ναι, αυτό είναι ένας συνδυασμός, δεν είναι μόνο το καλό εργαλείο. Θέλει μετά χρόνο, μπράβος. Με το πάθος σου, με την αγάπη σου, όσο αφιερώνεις χρόνο, μαθαίνεις κάθε φορά που κάνεις λάθος. Μαθαίνεις κάθε φορά που σκάβεις και βρίσκεις κάτι. Συνέχεια μαθαίνεις. Φτάνεις σε κάποιο επίπεδο μετά που μπορείς να πεις από τον ήχο ακόμα τι χτυπάει, μπράβο, τι γίνεται. Ναι. Και αυτό το έμαθα από σας ότι το αυτή χρειάζει εμπειρία. Ναι, είναι το πιο βασικό το αυτή.
και ακόμα, χόμπι, χόμπι είναι. Ναι. Αν κάνεις λάθη, δεν πειράζει, δεν ψάχνεις να πηγαίνεις πλούσιος γιατί έχεις το χόμπι. Είναι να σου πάρει το καρδιά σου, να κάνεις κάτι που για σένα είναι σημαντικό. Να περνάς όμορφα γιατί σου αρέσει. Να έχει κάποιες φορές μια ιστορία πίσω, να ψάχνεις, να καταλαβαίνεις. Βεβαίως. Να έχεις τα πόδια στο γκί, να είσαι... Πραγματικός. Local. Ναι, 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 ναι. Να μην είσαι στην φαντασία. Να... Σωστό. Να μην είσαι στη φαντασία. Στην Ελλάδα περνάς πολλούς μήνες κάθε χρόνο, έτσι. Σωστό. Και έχεις επισκεφτεί και πάρα πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Κοίτα. Στον κόσμο υπάρχουν 5 χώροι που ένας φωτόγραφος δεν χρειάζει φίλτρα γιατί το φως είναι τόσο ωραίο. Πολύ καλό. Παντών. Και εδώ, σε αυτή την περιοχή, είναι ένα από αυτά τα χώρα. Ναι. Ένας φωτόγραφος Γερμανός που έκανα τα κατάλογα για Mercedes, για Rolf Benz. Ναι. Έκανε εδώ στην περιοχή, έκανε ένα σπίτι με πλατφόρμα πάνω από την θάλασσα. Ναι. Τα αυτοκίνητα επάνω και όλα αυτά. Πλατφόρμα, ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι τα πάντα. Ναι. Υπάρχει έναν φίλο που δουλεύει για την πρεσβεία ελληνική στην Αυστραλία. Μας έδωσε ένα βίντεο. All the world in Greece. Ναι. Ό,τι ψάχνεις παγκόσμιο, εδώ σε κάποιο μέρος το βρεις. Κατάλαβα, ναι. Είναι κάτι που το έχω ακούσει και από άλλους, ότι η ποιότητα του φωτός, σωστή, ο ελληνικός ήλιος, σωστή, δηλαδή, δεν βρίσκεται πουθενά αλλού στον κόσμο. 3 από τα 5 μέρη είναι στην Ελλάδα. Ναι, ναι, είναι φοβερό. Μου περάσει στο μυαλό τώρα αυτό που, αν πας στο ίντερνετ, είναι η πρώτη ερώτηση που κάνει ο καθένας. Ναι. Ρω να βρω χρυσό. Ναι, όλοι αυτό σκέφτονται. Πιάνει χρυσό, τι γίνεται. Θέλω να πηγαίνει χόπι μου, αν μου δίνεις την εγγύηση να βρω χρυσό. Ναι, θα βρω χρυσό. Τι γίνεται. Ναι, ναι. Κοίτα, πάλι μια αναλογία από την θάλασσα. Ναι. Αυτό είναι ένα εργαλείο, αν θέλεις. Αν έχεις το σωστό πανί, ναι, το σωστό εργαλείο, ναι, κανονικά με ένα ιστιοπλοϊκό, ναι, θα γυρίσεις τα 6 knots. 6 κόμβους, 6 κόμβους. 6 κόμβους την ώρα είναι η ταχύτητα του σκάφους. Αλλά το όνειρό που σε πάρει, ναι, είναι τα ρεκόρτ. Να πας πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Και έχω στο πλότα, ναι, έχω proof, μια φορά πέρασα 14,6 knots. Έχεις απόδειξη, έχεις καταγράψει ότι πήγες στα 14,6 από τα 6, έπιασες ταχύτητα 14,6. Σωστό. Αυτό είναι το χρυσό που ψάχνουμε. Το χρυσό βραβείο. Ναι. Και πώς σου συνέβη αυτό. Έχει γίνει στο κανάλι της Πάτρα. Ναι. Με το σωστό αέρα, με το σωστό εργαλείο. Μάλιστα. Και αν δεν είχα το εργαλείο. Ναι. Αν δεν ήμουνα εκεί. Ναι. Ναι. Δεν έχει γίνει αυτό, δεν το βρήκα. Είναι το περιβάλλον, είναι ο κατάλληλος τόπος. Σωστό. Ο κατάλληλος χρόνος, το εργαλείο. Σωστό. Και ο χειριστής. Και μόνο αν το περάσεις σαν χόμπι. Ναι. Όχι σαν νευρωτικός. Σαν την τρέλα σου, ναι. Ναι. Σαν χόμπι, αν σου περάσει το καρδιά σου. Ναι. Αν σιγά σιγά η εμπειρία, ναι, του αυτί σου. Ναι. Θα περάσουν και εκεί. Ναι. Θα γίνει και αυτό. Είναι όλες αυτές οι συνθήκες μαζί. Είναι ο χειριστής να έχει εμπειρία, είναι το μηχάνημα να έχει δυνατότητες, να ξέρεις μέσα στο μενού τι είναι το καθένα από αυτά τα οποία ανοίγεις, κλείνεις. Είναι ο τόπος, είναι το έδαφος, είναι οι συνθήκες. Είναι να υπάρχει αυτό που ζητάς στην τελική, έτσι. Είναι και ο παράγοντας τύχη. Να είσαι εκεί. Να συνδυαστούν όλα αυτά μαζί. Ναι. Έτσι. Το αν
η πλάκα που κάναμε νωρίτερα, να που ένας έξω από ένα εστιατόριο ναι. που έχει το φως ναι. ψάχνει. Ναι. Έρχεται ο άλλος και λέει, τι ψάχνεις, το κλειδί μου. Ναι. Είσαι σίγουρος να... Ότι το έχασες εδώ. Έχασες εδώ, λέει, όχι, εκεί, αλλά εκεί δεν έχει φως. Εκεί δεν έχει φως, ψάχνει εκεί που είναι το φως. Έτσι όπως τον εξυπηρετεί, δεν είναι έτσι όμως. Ακριβώς. Γιάννη, είμαι ένας με την μικρότερη εμπειρία από τους φίλους σου, από τους πελάτες σας. Αλλά ό,τι μπορώ και εγώ να περάσω, κάποιος που πίσω από το προϊόν ναι. λέει την αλήθεια. Κάποιος που δεν σε βλέπει σαν πελάτη, σε βλέπει σαν... μια οικογένεια γύρω στο χόπι μας. Ναι, να βοηθήσεις. Σωστό. Όχι για μόνο να πάρεις τα λεφτά, να βοηθήσεις κιόλας. Είτε είναι άδεια, είτε είναι ερωτήσεις, είτε είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό, Γιάννη, σήμερα δεν είμαστε στο μαγαζί, αλλά είμαστε εδώ στην θάλασσα και περάσουμε μια καταπληκτική μέρα. Και καταλαβαίνω ότι αυτό που λες είναι ότι επειδή ευχαριστήθηκες από τη συνεργασία μας, από όλα αυτά τα οποία προσφέραμε σαν κατάστημα, για αυτόν τον λόγο, επειδή έμεινες ευχαριστημένος, έχουμε και αυτή την εξέλιξη τώρα με την πρόσκλησή σου εδώ για να βγούμε για εξόρμηση, να σου δείξω και το μηχάνημα, κάποια τύψη. Σου έκανα τεστ. Μου έκανες. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει τι θα πει ή κάνει μόνο. Ναι. Φαίνεται μόνο. Και σου έφερα, θυμάστε, τσοκολάτα από την Ελβετία. Ναι, τα σοκολατάκια. Και σου είπε, διαβάζεις την. Ναι. Και εσείς από το αυτί σου κατευθείαν είπες, όχι, έχει κάτι άλλο μέσα. Okay, ναι. Είχες φέρει ένα δείγμα ναι. ότι αυτό είναι κάτι καλό και σου είπα, όχι, δεν είναι. Ναι, βέβαια. Ναι, σωστά. Το φύλλο, το αλουμινόχαρτο αυτό που ήταν. Ναι. Μου έκανες και τεστ. ωραία. Χαίρομαι που είχαμε αυτή την εξέλιξη, την καλή. Εγώ νομίζω, γιατί το χόμπι μας δεν έχει λόμπι. Σημαίνει, φαίνεται και ότι όλα είναι δύσκολα και όλα έχουν τείχους να περάσουμε. Ναι. Εγώ είμαι σίγουρος και με μία... με μια αληθινή approach, with the right and με τη σωστή προσέγγιση, με τη σωστή προσέγγιση πάνω σε αυτή τη δραστηριότητα. Με όπως εσείς κοιτάς και το θέμα και τον πελάτη σας, ναι. αύριο και με την βοήθεια της XP και της εταιρείας να βρούμε... να είμαστε, να μας κοιτάνε ανοιχτοί, ναι. χωρίς να σκεφτούν να είμαστε... Ναι, να πάρουμε μόνο τα χρήματα. Σωστό. Αυτό να ξέρεις ότι ήταν δικό μου χόμπι, δηλαδή αυτό ήταν η εξέλιξη. Εμένα μου άρεσε αυτό. Πότε αυτό? Από πολύ παλιά. Ο αδερφός μου σαν ηλεκτρονικός είχε φτιάξει ανιχνευτή πριν από 40 χρόνια, 1981. Εγώ μετά είχα πάρει ανιχνευτή από τη δεκαετία του 80, από το 90, αρχής του 90 ακόμα. Οπότε μου άρεσε αυτό. Οπότε όταν μπαίνει ένας πελάτης μέσα, ειδικά ένας νέος που δεν έχει ασχοληθεί ξανά, γνωρίζω τους φόβους του, γνωρίζω τους προβληματισμούς του που έχει. Βλέπω εκεί τον εαυτό μου στα πρώτα βήματα να του εξηγήσω, να... Προσέχει την σύζυγό του για το budget. Ναι, προσέχει τη σύζυγό του για το budget. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι διεθνές πρόβλημα. Έτσι, οπότε αφού έχω περάσει από αυτή τη διαδικασία, έχω περάσει δηλαδή από αυτό το στάδιο που είναι ο πελάτης, μπορώ να τον καταλάβω, τον νιώθω και έτσι τον βοηθάω καλύτερα. Δεν είναι δηλαδή πάντων, δεν είναι ο γνώμονας να πάρουμε μόνο τα χρήματα. Σωστά. Αντιεμπορικά μπορεί να του προτείνω και κάτι φθηνότερο που κάνει αυτό που μου ζητάει. Ακριβώς. Αυτό το έχω διαβάσει που πέρασα στο μαγαζί και ναι. περίμενα να έχεις τους άλλους ναι. και το διάβασα από εκεί. Ναι. Τον κάνεις ψυχοανάλυση. Ναι.
θα πάρει αυτό το οποίο ζητάει, δεν θα πάρει κάτι ακριβότερο έτσι μόνο για να έρθει χρήματα στο μαγαζί. Πολλοί το εκτιμούν αυτό. Κοίτα, που αγοράζαμε αυτό το ιστιοπλοϊκό, πήγα στο ελληνικό αντιπρόσωπο και λέω, θέλουμε αυτό έτσι και έτσι και έτσι. Αυτός μου λέει, ναι, εσείς το αγοράζεις, εγώ κάνω τσάρτα. Λέω, όχι, ναι. Το αγοράζω για μένα. Ναι. Δεν τον διάφερε. Λέω, αν από την αρχή, ναι, δεν έχω his attention, την προσοχή του, σκεφτείς, ναι, τι γίνει μετά. Τι θα γίνει μετά, αν υπάρξει και κάποιο πρόβλημα. Αυτό το έχω αγοράσει στην Κροατία. Γιατί? Ναι. Γιατί με το ίντερνετ, ναι, βρήκα, ναι, έναν αντιπρόσωπο, ναι, που όπως εσείς, ναι, είναι πίσω το ρολόι. Είναι εξυπηρετεί. Σωστό. Είναι σωστό. Φιλικός. Σωστό. Κατάλαβα. Γιάννη, ωραίο το χόμπι μας να κάνουμε και κάτι εδώ με την θάλασσα που έχουμε γύρω μας. Θα κάνουμε βουτιά, θα κάνουμε, εννοείται, εννοείται, όλα αυτά θα γίνουν, βέβαια. Τώρα που σβήνουμε το μηχανή, σας πετάξω μέσα και... Οκ, okay. Θέλω τα μπρατσάκια μου. Όχι, εντάξει, μην είναι, μην κολλάς τίποτα. Ευχαριστώ θα επιζήσουμε. Ευχαριστώ που ήρθες με τον φίλο σου. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που αυτό που έχει γίνει, πόσες μήνες τώρα. Είμαστε 6 μήνες, 8 μήνες, εκεί περίπου είμαστε. 8 μήνες περίπου. Να έχει μία, να πηγαίνει μία ιστορία. Ναι. Και όχι μόνο αλφα-τζέτα. Ναι, 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 ναι. Η αλήθεια είναι ότι στο σημερινό κόσμο αυτό το τυπικό και η σχέση και τέλος, τα λεφτά πήραμε και τέλος, είναι θέμα χαρακτήρα. Κάποιοι είναι έτσι ο χαρακτήρας τους. Κάποιοι άλλοι δεν είναι. Δεν μας αρέσει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όχι ταμιακές μηχανές. Μπαίνουν χρήματα, βγαίνουν χρήματα. Όχι. Δεν είμαστε αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι. Για να κλείνουμε, σας περάζω κάτι αυστριακό. Ναι. Okay. Που εσείς στην Ελλάδα λέτε στην γεια σας. Γεια μας. Γεια μας. Ναι. Εμείς στην Αυστρία λέμε πρόστ. Το σημαντικό είναι που κάνεις πρόστ να κοιτάς κατευθείαν στα μάτια, ναι, των άλλων. Ναι. Αν δεν το κάνεις, 7, ναι, χρόνια κακό σεξ. Α, πάμε έτσι. Τιμωρία, τιμωρία. Σε όλους αυτούς που το πω στην Ελλάδα, μετά μου κοιτάνε. Έτσι, για να μην έρθει το πρόβλημα. Εμείς προσέχουμε τώρα άλλο ένα μήνα και τα έχουμε περάσει. Έγινε το λάθος. Έγινε το λάθος πριν 7 χρόνια, δηλαδή. Έγινε το λάθος. Φοβερός. Καλή συνέχεια σε όλους. Είμαστε εδώ με τον φίλο μας τον κύριο Χόρστ από την Αυστρία, ο οποίος διαμένει εδώ στην Ελλάδα πολλούς μήνες κάθε χρόνο. Επιλέγει ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσι, αγοράζει εξπιντέους και είναι πάνω απ' όλα ένας φίλος μας, όπως και η πλειοψηφία των πελατών. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε λοιπόν. Έτσι για να ξεσπουργιάσουμε λίγο, να κάνουμε και λίγο περπάτημα. Φίλε μου Χόρστ, πάμε. Τον εξπιντέως το συναρμολογούμε με δύο κινήσεις. Ποιες δύο κινήσεις? Θα σας τις δείξω τώρα.
Πάμε. Κίνηση πρώτη. Κίνηση δεύτερη. Κίνηση τρίτη, το ψάξιμο. Οι ελιές. Οι ελιές, το επίπεδό τους παραμένει αναλύωτο. Στις ελιές βρίσκονται για νομίσματα. Κέντρο. Οπα. Εδώ. Τι είναι αυτό, νόμισμα? Όχι, δεν είναι νόμισμα. Θα μπορούσε να είναι νόμισμα. Είναι ένα κουμπί όμως. Εγώ βλέπω ότι είναι στρατιωτικό κουμπί. Τώρα για τα περισσότερα θα το ψάξουμε. Ό,τι λάμπη δεν είναι χρυσός. Εδώ βλέπετε ένα παλιό πηγάδι. Περίεργο πηγάδι. Αυτές είναι κάποιες ενδείξεις εδώ από τις στάμνες τις οποίες πέρανε νερό. Φίλε μου Χάρστ, από εδώ τα έχεις ξεσκονίσει όλα. Εδώ με έφερες για επιβεβαίωση. Έτσι, με έφερες για επιβεβαίωση εμένα να το επικυρώσω ότι τα έχεις ξεσκονίσει όλα. Ό,τι άφησες είναι άχρηστα, μόνο τα σίδερα άφησες. Εδώ είναι μικρό, αλλά καλό. Αυτές εδώ είναι γούρνες που τις είχαν σμιλέψει, από ό,τι βλέπω, έτσι. Και πιθανότατα εδώ τι ποτίζανε τα ζώα, κάτι τέτοιο. Εδώ είναι. Κέντρο. Πόσα χρόνια να έχει μείνει ακατοίκητο άραγε αυτό το μέρος εδώ. Όπα, τι είναι αυτό. Όπα, όπα, νομισματάκι. Ένα νομισματάκι. Ωραίο. Και είναι εποχής 1926. Προφανώς τα χρόνια εκεί μέχρι τον πόλεμο ήταν τα τελευταία τα οποία είδαν εδώ κατοίκηση. Ωραίο. Είμαστε οι πρώτοι μετά από 70 χρόνια. Το κρατάμε στα χέρια μας. Σίδερο. Σίδερο. Σίδερο και όχι σίδερο. Εδώ είναι ένας καλός στόχος. Και εδώ είναι σίδερο. Εδώ είναι το σίδερο. Και εδώ είναι καλός στόχος. Έτσι. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα δείξει.
Ναι. Αυτό το βόλι εδώ κάποιον σημάδεψε. Κάποιος εδώ είχε διαφορές με κάποιον άλλον. Εύχομαι να μην βρήκε το στόχο του. Μάλιστα. Και χτύπησε στην πέτρα. Έτσι. Καλό. Κάποιος θα μας καλωσορίσει. Πολύ ωραία και δροσερά. Ελάτε μέσα στο φτωχικό μας. Είναι λίγο δύσκολο να φανταστούμε τώρα εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι ότι εδώ ζούσαν άνθρωποι με τις οικογένειές τους, μεγάλωναν μωρά εδώ, μέσα στο κρύο, μέσα στην υγρασία. Και όμως εδώ ζούσαν άνθρωποι. Και όπως βλέπω εδώ, μέχρι το 1958 τουλάχιστον. Λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε φύγαν οι τελευταίοι. Εδώ γράφει 1958. Θα το δούμε, θα το ζουμάρουμε. Μάλιστα έχει και ένα άλλο σημάδι, εκατέρωθεν, εδώ, είμαστε εδώ, νάτο, ακριβώς τα ίδια. Λοιπόν, εντάξει, τα ακούμε λίγο απότομο είναι. Αλλά μέσα στο σπίτι όλα είναι πιθανά. Μικρούλι, ε. Okay. Είναι ένα κουμπί. Κουμπί της παλιάς εποχής. Και δεν είναι από σίδερο, γιατί το βλέπω ότι δεν έχει οξυδωθεί εδώ. Ναι. Να δούμε τι άλλο. Γενικά σε κλειστούς χώρους όπως αυτά τα πετρόχτιστα πρέπει να σκάβουμε τα πάντα. Χίλια δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Εμείς τελειώσαμε τώρα εδώ με το πάτωμα. Το πάτωμα πλέον είναι πεντακάθαρο και η άλλη κλειψόνα θα μπορούσε να είναι στους τοίχους. Βγάζει δηλαδή μια συγκεκριμένη πέτρα, βάζει μέσα λεφτά, βάζει πιστόλι, βάζει και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να έχει μια απόκρυψη στον τοίχο. Τώρα για τους τοίχους, επειδή είναι πολύ φαρδιή, από το πρόγραμμα εδώ που δουλεύω, το πρόγραμμα Όλη Τόνη. Γρήγορα προγράμματα για μικροαντικείμενα. Θα πάω σε ένα δικό μου πρόγραμμα το οποίο είναι για μεγάλους στόχους. Είναι το πρόγραμμα 16. Το έχουμε δείξει σε πολλά βίντεο αυτό. Γιατί θέλω να σκανάρω τοίχο. 15-16. Εδώ δουλεύω. Λοιπόν, αν ήταν να κρυφτεί κάτι, δεν θα ήταν στην οροφή. Δεν μπορεί να πειράξει την οροφή. Έτσι. Θα ήταν εδώ στα τοιχεία. Το πρόγραμμα είναι πολύ ήσυχο, έχει φτιαχτεί για μεγάλους στόχους και για μεγάλο βάθος. Λοιπόν, εδώ είναι οι κρυψώνες. Εδώ κρύβονται τα πορτοφόλια, εδώ κρύβονται όλα. Εντάξει. Αυτό είναι. Ωραία κρυψόνα αυτή. Εδώ έχω μια ένδειξη που θέλει προσοχή τώρα πώς θα το ξεσκονίσουμε αυτό. Προχωράμε και πιο πέρα. Εντάξει. Προχωράμε. Εδώ όμως είναι σίδερο. Είναι καθαρά σίδερο. Δεν αφορά τσίγκο, αφορά σίδερο. Μπορεί να είναι και ένα εργαλείο. Α, ωραίο θα είναι.
Θα το δούμε. Ωραία. Έχουμε δύο στόχους εδώ. Τελειώσαμε την έρευνά μας και έχουμε εδώ κάποια ευρηματάκια τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Είναι κάποια κομμάτια εδώ από μολύβι, όπως βλέπετε. Είναι ένα κουμπί το οποίο δεν γνωρίζω ακριβώς. Φίλοι τώρα θα μας πούνε. Κάποια νομίσματα εδώ θα τα δούμε και από κοντά αυτά. Ένα αγγλικό εδώ με τη βασίλισσα Ελισάβετ. Είναι εδώ μια αιχμή από βέλος. Και κάποια άλλα εδώ. Ένα καροτσάκι εδώ του σούπερ μάρκετ βλέπω. Πήγαμε για ψώνια. Πήγαμε για ψώνια ή πήγαμε για έρευνα. Όλα χαλαρά σήμερα. Βλέπετε είμαστε σε άλλη διάθεση, άλλο mood εδώ. Καλοκαιρινά, διακοπές. Με το φίλο μας εδώ από την Αυστρία. Για να τα δούμε και από κοντά τώρα. Για να δούμε τι έφεραν τα σημερινά ψώνια. Αυτό πήγαινε στον Κόκορα από το εμπροστογεμείο όπλο, πάταγε στη σκανδάλη, χτύπαγε το φυτίλι, γινόταν η έκρηξη, έφευγε το βόλι. Καταπληκτικά. Και ένας ιταλικός κάλικας, ο οποίος δεν είναι και ρηγμένος μάλιστα. 1942 είναι αυτό. 44. Α, από τα τελειώματα. Ναι, φοβερό. Αχμή εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Μάλιστα. Από κυνηγούς είναι αυτά εδώ. Ωραία. Και αυτό εδώ είναι 5 λεπτά. Αυτό είναι 5 λεπτά 1844. Εδώ είναι 5 λεπτά, ε. Ναι. 2 λεπτά. Αυτό είναι 2 λεπτά. 1844. Αυτό είναι 2 λεπτά. Και αυτό είναι 2 λεπτά εδώ. 1844. Φοβερό. Πολύ ωραίο. Ο φίλος μου ζήτησε να του φέρω και το πτυσσόμενο σκαπτικό της Quest, το Spade, Quest Spade. Για να δούμε τι όμορφα ευρήματα θα του χαρίσει από το εργαλείο. Πάμε! Όπα! 3 ώρες έρευνα και πρέπει να δοσιστούμε λιγάκι. Εδώ είναι ο παράδεισος πάνω στη γη. Είναι φοβερό, φοβερή εμπειρία. Σκάφος και ανίχνευση μετάλλων είναι όνειρο. Ελληνοαυστριακή συμμαχία. Είμαστε... Σήμερα ο φίλος μου ο κύριος Χόρστ εδώ θα με μάθει να πιλοτάρω και το σκάφος. Μπράβο. Εσύ κάνεις μια αρχή στους ανιχνευτές. Για την πρώτη φορά, μπράβο. Έτσι. Εσύ κάνεις μια αρχή στους ανιχνευτές και εγώ μαθαίνω εδώ να γίνω ο καπετάνιος. Σωστά. Καπετάνιος Γιάννης. Καλό. Οπότε βγήκαμε εδώ σε μια έρευνα. Είδατε και τα ευρήματα εδώ, κάποια από τα ευρήματα τα οποία σας δείξαμε, που προέκυψαν σήμερα. Ήταν πανέμορφα. Κάναμε και τις βουτιές μας εδώ, καταπληκτικά. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την ευκαιρία που μου δίνεις, για την πρόσκλησή σου να έρθω εδώ στον παράδεισο επί της γης. Απίστευτο χρώμα εδώ, μοναδικό. Και θα ήθελα, γιατί θυμάμαι ότι δεν σου έδωσα, σου έχω ένα μικρό δωράκι. Έτσι. Ένα συμβολικό δώρο για τη φιλία μας, για την αγάπη την οποία έχεις προς το κατάστημα και δέχτηκες να κάνουμε και τη συνέντευξη. Αυτό το καπέλο Deus 2 είναι δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Περίμενε να το... Έτσι να είμαστε ασορτή. Ασορτή. Ο πατέρας μου που ήμουν 3 χρονών λέει το παιδί έχει ένα μεγάλο κεφάλι. Και αγόρασε ένα καπέλο και λέει αν πάει σε μένα, παίξεις και σε αυτόν. Για μένα ήταν ακόμα μικρό. Ήταν ακόμα μικρό. Φαντάζομαι ότι το καπέλο της XP τώρα είναι στο κατάλληλο μέγεθος. Και είναι πανέμορφο. Τι να πω, πέρασα καταπληκτικά. Σε ευχαριστώ.
Είμαστε φίλοι, ό,τι χρειαστείς από εμένα για οτιδήποτε πάνω στο μηχάνημα εννοείται, ξέρεις, με βρίσκεις. Να χαιρετήσουμε και τους φίλους μας εδώ. Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο τον οποίο μας βλέπει αυτή τη στιγμή? Σε όλους τους Αυστριακούς. Σε όλους τους Αυστριακούς. Μπορεί να μην μας βλέπουν πολύ Αυστριακοί. Κάντε το σαν οικογένεια. Είναι ένα social tool. Ένα κοινωνικό εργαλείο. Και είναι και ένα χόμπι. Ένα χόμπι, αυτό και ακριβώς. Και γύρω σε αυτό θα πηγαίνουμε μια δυναμική, μια μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη κοινότητα. Αυτό είναι το taste. Αυτή είναι η γεύση που μας δίνει αυτό. Σωστό, σωστό. Δεν το κάνουμε αυτό με μανία, το κάνουμε γιατί μας αρέσει, το κάνουμε γιατί είναι χόμπι. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Οι χομπίστες εδώ στην Ελλάδα, έχουμε και την ομάδα Xpideos στο Facebook. Λοιπόν, αυτό προβάλλουμε, αυτό προωθούμε, την ορθολογική δηλαδή χρήση του ανιχνευτή μετάλλων, την νόμιμη χρήση του ανιχνευτή μετάλλων και τη σχέση με τον πελάτη, η οποία δεν είναι μόνο χρηματική. Έτσι. Εκεί θέλω να τελειώσω. Ευχαριστούμε. Σαν φίλοι, τα κάνουμε όλα αυτά. Γεια σας φίλοι μου, να είστε καλά, καλές έρευνες. Από εμένα το Γιάννη Κυρίτση και το φίλο μου το Χόρστ. Okay.